Ο σύλλογός μας για 23η συνεχή χρονιά διοργανώνει τη γιορτή Σκόρδου. Αυτή η γιορτή ξεκίνησε το 1994, δειλά-δειλά, επί της προεδρίας του ΑΕΝΜΗΣ, τότε κοινοτάρχη μας Γιώργου Παρασύπαπουλου. Το 1998 ιδρύθηκε ο Αγροτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Λουβνιών και από τότε και μετά εμείς διοργανώνουμε τη γιορτή αυτή. Η γιορτή αυτή μπορώ να πω ότι έχει ξεπεράσει τα όρια της Αρκαδίας. Μαζεύουμε γύρω στα 3.000 κόσμο κάθε χρονιά. Περιλαμβάνει δωρεάν σκοτωλιά το κυριότερο. Και έχουμε και τη βράβευση του καλύτερου παραγωγού. Δηλαδή, μπορεί ο κάθε παραγωγός της περιοχής μας, όχι μόνο των Λιθουβουνιών, όλης της ευρύτητας Αρκαδίας, να φέρει μια πλεξίδα σκόρδα, που υπάρχει μια επιτροπή από διάφορους γεωπόνους του Δήμου, της Ενώσεως, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Αρκωτικής Ανάπτυξης, οι οποίοι αυτοί έχουν την αρμοδιότητα να βγάλουν τον καλύτερο παραγωγό. Οποία υπάρχουν κάποια κριτήρια, δηλαδή το βάρος σκόρδου, η καυστικότητα, το πλέξιμο, το γέννη και πολλά άλλα. Όπως είπα, υπάρχει δωρεάν σκοτωλιά γύρω στα 500 κιλά διανέμουμε στον κόσμο και εύχομαι και με τη βοήθεια του Θεού σήμερα να έχουμε μια πολύ ωραία βραδιά. Ο στόχος που γίνεται, βέβαια, το κυριότερο απ' όλα, ο στόχος που γίνεται αυτή η γιορτή είναι η διαφήμιση του προϊόντος. Είναι ένα προϊόν πολύ δύσκολο το σκόρδο και έχει ακόμα πολύ χειροτακτική εργασία και πιστεύουμε κάποια στιγμή ότι και αυτό το προϊόν θα πάρει την ονομασία προέλευσης. Γιατί έχουν χαθεί πολλά προϊόντα στην περιοχή της Τεγιάς και από τη Βίσσα-Αρκαδίας, κουκιά, βύσσινα, και πιστεύω να μην χαθεί και αυτό. Γιατί όπως είπα, είναι ένα προϊόν πολύ δύσκολο το σκόρδο. Έχει ακόμα, όπως είπα, χειροτακτική εργασία. Ευχαριστώ πολύ τον κόσμο που μας τιμάει κάθε χρόνο. Συντόγιο έχουμε γύρω στους 3.000 κόσμο. Ευχαριστώ πολύ τις γυναίκες του χωριού που φτιάχνουν αυτή τη τόσο καυτή σκορδαλιά. Και κυρίως ευχαριστώ πολύ και τους νέους που βοηθάνε κάθε χρόνο να γίνεται αυτή η γιορτή.